ξεκάλυπτες. Για πες μου το όνομα του φίλου σου, ο οποίος σε φλέρταρε σεξουαλικά. Δεν μπορώ να το πω. Έλα ρε, ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω, έτσι λέω. Χλώμιας, δεν ξέρω, Βαγγέλη, το λέω. Όχι, τέλος πάντων. Ναι. Πώς το εξέφρασε? Πολύ κανονικά. Δηλαδή, του είπε, σε γουστάρω. Ναι, ναι, παιδί. Α, τελευταία, δεν έβαλε λίγο χεράκι, ποταράκι. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Ματάκια. Όχι, όχι. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Και πώς αισθάνθηκες? Δεν αισθάνθηκες? Δεν ενδιαφέρομαι. Αυτό είπες ή δεν κόμπλαρες καταρχήν? Όχι, όχι, δεν κόμπλαρα. Γιατί να κόμπλαρα? Δεν κόμπλαρες? Δεν κόμπλαρα, παρόλο που δεν είχα σχέσεις με ομοφιλόφιλους ανθρώπους, δηλαδή δεν είχε τύχει να. Ναι, απλά λέω δεν κόμπλαρες. Ειδικά επειδή ήμουν από Θεσσαλονίκη, ας πούμε, γιατί εδώ στην Αθήνα είναι λίγο πιο χαλαρό το πράγμα. Δηλαδή, άμα κόβει το μάτι σου λίγο και κινείσαι μέσα σε όλη την πόλη, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Ενώ ότι η ομοφιλοφιλία είναι πλέον πολύ δεκτή και μια χαρά και υπάρχουν κανονικά. Μεγαλώνοντας σε μια επαρχιακή πόλη, όπως η Θεσσαλονίκη, σε μια εποχή πριν από 15 χρόνια, 20, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ ήξερα αδερφές, ναι, δεν θέλω να πω τις άλλες λέξεις, ξέρεις, κάτι πολύ μακρινό που δεν, ήταν κάτι, μια τρελή με χρώματα. Ναι. Αυτό φανταζόμουν όταν τα άκουγα. Μέχρι που είδα ότι είναι ένα άτομο του κύκλου μου κανονικότατο. Κάνω το φίλοι μας, εγώ έχω κάνει. Οπότε λέω, όπα, να το, αυτό είναι τελικά, ναι, δεν ήξερα πώς είναι, να, μια χαρά. Ο Αγγέλης, ας πούμε. Για πες. Δεν παιδάκι μου, αδέα κόμπλα, ξαφνικά ένα γνωστό σου και φίλο σου. Ξέρεις την Εγγέη, ήξερες την Εγγέη, δεν ήταν. Όχι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Και, δεν έπαθες κάτι? Όχι. Δεν ήξερες την Εγγέη. Αλλά ξαφνιάστηκα. Μα το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Ξαφνιάστηκα τρομερά και εντάξει. Όχι, δεν ήταν κάτι που φαινόταν. Δεν είναι απαραίτητο να φαίνεται. Όχι, αν είστε φίλοι, θα στο έλεγε ο άλλος. Όχι, ήμασταν συνεργάτες απλώς. Συνεργάτες. Και τι είπες, δεν ενδιαφέρομαι. Ναι, αυτή είναι κρυά. Ακριβώς. Όπως είπες. Δεν ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρομαι. Εντάξει, απλά δεν ενδιαφέρομαι. Εντάξει. Γυναίκα το έχει πει έτσι straight, όσο το είπε.